Μάλιστα. Είχαμε πολλή συζήτηση με τα παιδιά, με τους συναδέλφους. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλή ώρα κουβέντα. Αλλά μετά... έχουμε πολλά θέματα. Ναι, αλλά εντάξει. Επειδή είναι στην πόλη, γιατί έχει παραμείνει λόγω εγγενείων και παρουσία του Πρωθυπουργού, ο κύριος Κρέτσος, Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Καλησπέρα, κύριε Γενικέ. Καλησπέρα σας. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και γεννήθηκαν και πολλές ερωτήσεις και πολλά σχόλια και μετά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Εσείς είχατε και εσείς ράντζο. Εγώ γιατί να έχω ράντζο. Εγώ δεν είχα κανάλι. Κανάλι είχε μόνο μια κλειστή ομάδα, ένα κλειστό κλαμπ ολιγαρχών, καναλαρχών, χωρίς συνταγματικά να υπάρχει ατομικό δικαίωμα στην ύπαρξη, στο να έχεις κανάλι. Αυτό λοιπόν διορθώσαμε και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Θα φτάσουμε στη διαδικασία λίγο να σχολιάσουμε όσα συνέβησαν χθες και συζητήθηκαν και ρωτήθηκαν. Δεν ξέρω. Πολλοί λένε ότι ο Πρωθυπουργός λίγο έχασε την ψυχραιμία του, ότι δεν αισθάνθηκε βολικά και από την υποδοχή που είχαν ο περατέρ συνάδελφοι έξω από το Ιωάννης Βελίδης και από τις ερωτήσεις που ετέθησαν από τις συναδέλφους δημοσιογράφους. Εσείς θα δίνετε κάποια άλλη απάντηση και με έναν άλλο ύφος σε ανθρώπους που τέλος πάντων βλέπουν ότι μάλλον η ανεργία είναι μπροστά τους? Ναι, εγώ η απάντηση που θα τους έδινα είναι ότι αν δεν γινόταν διαγωνισμός, θα χάνονταν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Και μάλιστα θέσεις εργασίας πλήρους ωραρίου, με μεγαλύτερη σταθερότητα, ο μόνος τρόπος αυτή η τηλεοπτική αγορά που χαρακτηρίζεται από θαλασσοδάνεια, συνεχείς απολύσεις, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, παραβίαση και καταστρατήγηση των όρων που αφορούν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, ήταν να γίνει αυτός ο διαγωνισμός. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ύστερα από 27 χρόνια μπορούμε πλέον να μιλήσουμε για προοπτικές του κλάδου και όχι για παθογένειες. Σκεφτήκατε μήπως αν δίνατε κάποια παράταση χρόνου λίγο να ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση, ήταν κάπως καλύτερα? Έχουμε δώσει ήδη παράταση χρόνου. Όπως γνωρίζετε, το νομοσχέδιο που φέραμε στη διαβούλευση για τις τηλεοπτικές άδειες, το οποίο ως γνωστόν ήταν προεκλογική μας δέσμευση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά εμείς φέραμε αυτό το νομοσχέδιο ένα χρόνο πριν. Δεν ήταν δηλαδή κεραυνός εν εθρέα ότι πάμε σε διαγωνιστική διαδικασία και οφείλω να σας πω ότι από 1η-1η του 2016 τα κανάλια είναι εντελώς παράνομα, εκπέμπουν εντελώς παράνομα, διότι ο Υπουργός Επικρατείας δεν υπέγραψε μία από αυτές τις επέσχυντες υπουργικές αποφάσεις παράτασης του καθεστώτος προσωρινής λειτουργίας των καναλιών, το οποίο έκανα συστηματικά το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το αντικρούν, έτσι, ότι είχαν προσωρινές άδειες, το αντικρούν και με στοιχεία, με αριθμητικά στοιχεία σε σχέση και με το τι, και με τι χρήματα. Ακριβώς. Και με το τι χρήματα έχουν δοθεί και στα ασφαλιστικά ταμεία και, και από τις διαφημίσεις και όλα αυτά. Να σας πω και κάτι. Κάτι σας κατηγορούν, ναι. έτσι εγώ μπορώ να το πω πολύ απλά και λαϊκά, ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Και την ερώτηση αυτή έτσι την κωδικοποιώ από τη συνάδελφο από τον Α, ότι είναι ένας σταθμός ο οποίος είναι υγιής, που πληρώνει κανονικά. Μιλούσα μια συνάδελφο απ' έξω που λέει παίρνουμε και με το παραπάνω τα λεφτά μας. Αυτό έπρεπε να διασφαλιστεί με κάποιο τρόπο, λένε οι συνάδελφοι, και να μην τεθεί μόνο ως κριτήριο το ποιος θα δώσει τα περισσότερα φράγκα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Απλώς αυτό είναι μια ρητορική, διότι οι παλιοί καναλάρχες ήθελαν να μην πληρώσουν ή να πληρώσουν στο τίμημα που τους βολεύει. Επομένως άρχισαν μια θεωρία περί μοριοδότησης, δηλαδή να δώσουμε κάποια μόρια γιατί έχουν μια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα και δάνεια εμπειρία και επομένως όπως λέτε τα χλωρά να μην πάνε μαζί με τα ξερά, τα οποία όμως και χλωρά και ξερά όλοι και οι εκπρόσωποι των καναλαρχών σε δικό τους non-paper, το οποίο βέβαια δεν ισχύει, τα στοιχεία είναι ψεύτικα, αναγνωρίζουν μια μείωση της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια κατά 20%. Τα στοιχεία της Εργάνης και του ΙΚΑ αναγνωρίζουν μία μείωση της απασχόλησης κατά 40%. Και ιδιαίτερα και ο σταθμός του Α είχε οδηγηθεί σε μείωση απολύσεων κατά 200 άτομα όταν έφυγαν οι Γερμανοί από το RTL και είναι ενδιαφέρον να δούμε και γιατί έφυγαν και κάποιοι αυτό ξένοι επενδυτές που ήρθαν στην τηλεόραση. Από κανένα δύο χρόνια, όχι τώρα. Τι πάει να πει αυτό, σημαίνει δηλαδή ότι εμείς μπήκαμε τώρα. Δεν έγινε τώρα. Τώρα ότι τώρα ναι. Μπήκαμε σε μια καλύτερη φάση. Ναι. Γιατί αυξήθηκε η διαφημιστική αγορά. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω, διότι επειδή εδώ και ένα χρόνο είμαστε μέσα σε πολλές αντιφάσεις. Από τη μία λένε ότι η διαφημιστική αγορά δεν είναι μεγάλη, έχει μειωθεί. Άρα... Εσύ λέτε δηλαδή ότι μπορεί κάποιοι καναλάρχες να βάζουν μπροστά τους εργαζόμενους. Να... Ακριβώς, αυτό να... λέω. Το λέω πολύ καθαρά. Χρησιμοποιούν ως ασπίδα αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους. Η διαδικασία ήταν σύνομη, απολύτως συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο και το τι προβλέπουν το Σύνταγμα και οι νόμοι. Ήταν μια καθαρή διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι προφανώς την αγωνία των εργαζομένων, αλλά θέλω όμως να τους πω και τους κοιτώ και στα μάτια ότι εάν
δεν μπουν νέοι επενδυτές στο χώρο και δεν διαμορφωθούν συνθήκες νομότητας και σταθερότητας σε αυτή τη τηλεοπτική αγορά. Ένα λεπτό, συγγνώμη, να τελειώσω. Δεν θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε θέσεις εργασίας. Επειδή μιλήσατε για αντίφαση. Ένα πάνω σε αυτό, εάν συνεχίσουμε. Ναι. Ωραία, επιτρέψτε μου, επειδή μιλήσατε για αντίφαση και είναι ακριβώς πάνω σε αυτό. Από τη μια λέτε να έρθουν περισσότερα έσοδα και αυτό σας κατηγορούν ότι μικραίνεται την πίτα με έναν αριθμό 4. Γιατί τόσο είναι, λέτε τόσο αντέχει η αγορά, το ρυθμίζετε μόνοι σας, το ρυθμίζει το κράτος, η πολιτεία, ναι. Το ρυθμίζει. Ναι. Και από την άλλη, ακούω από τον Πρωθυπουργό χθες στο ερώτημα τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας και πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι άνθρωποι που θα βγουν στην ανεργία. Η αγορά, ξέρετε, αυτορυθμίζεται. Από τη μία είπε για τις 4 άδειες που πρέπει να το ρυθμίσει η πολιτεία και από την άλλη για την αυτορύθμιση της εργασιακής αγοράς των ανθρώπων που δουλεύουν στα μέσα που θα κλείσουν. Καταρχάς, η εκτίμηση για τα 200 εκατομμύρια προκύπτει από τους ίδιους τους διαφημιστές και από ό,τι έχει δημοσιευθεί όσον αφορά τη διαφημιστική δαπάνη και απορρόφηση στην ελληνική αγορά. Οι ίδιοι καναλάρχες το έχουν παραδεχτεί σε δικά τους non-paper, η ΕΤΙΣΕ, οι εκπρόσωποι των καναλιών. Δεύτερον, εμείς θέλαμε το διαγωνισμό να τον κάνει το ΕΣΟΥΡΟΥ και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στο δικό μας νόμο το ΕΣΟΥΡΟΥ αναφέρεται περισσότερο από 20 φορές. Τρίτον, το αν η αγορά χωράει, πόσα χωράει, επίσης προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τηλεοπτικών σταθμών, όπου κατά μέσο όρο το λειτουργικό κόστος ανέρχεται και αντιστοιχεί σε 50 εκατομμύρια ετησίως. Και τέταρτον, να μην ξεχνάμε τη μεγάλη έκθεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα σε τραπεζικό δανεισμό. Έκθεση η οποία αντιβαίνει το κράτος δικαίου, διότι δεν είχαν την ίδια δυνατότητα να παίρνουν δάνεια όλες οι άλλες ελληνικές επιχειρήσεις. Έκθεση η οποία σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει όρια διαπλοκής και δεν δικαιολογείται. Και αυτό φαίνεται και από την Εξεταστική Επιτροπή. 200 εκατομμύρια είναι η πίτα και δώσαν 260 μόνο για αέρα. Αυτό τι σημαίνει. Κατά την άποψή σα, πώς το ερμηνεύετε. Πώς θα τα βγάλουν τα λεφτά αυτά, ξέρω. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς. Βλέπω ότι είναι περισσότερα θα είναι. Εγώ βλέπω ότι απλώς υπήρχαν χρήματα, αλλά μάλλον δεν υπήρχαν χρήματα για τους εργαζόμενους όλα αυτά τα χρόνια. Διότι αν αυτή τη στιγμή μιλούν και αγωνιούν τόσο πολύ για τους εργαζόμενους, θα ήθελα να δω πού είναι οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, πόσο πιο πάνω είναι οι αμοιβές των εργαζομένων στα κανάλια από τις μέσες αμοιβές. Να δούμε επίσης ζητήματα διαφορισμού αμοιβών, διότι μη συγχαίουμε, ας πούμε, μεγάλους δημοσιογράφους με τους απλούς ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες. Οι μεγάλοι δημοσιογράφοι και μεγαλόμιστοι, αν εννοείται αυτό, είναι πολύ λίγοι μετρημένοι. Δεν έχει σημασία το πόσα χρήματα παίρνουν το θέμα και σε πόσες θέσεις εργασίας αντιστοιχούν σχέση με τους υπόλοιπους. Δεν έχουν καμία σχέση με τους 2.000 δημοσιογράφους. Και να δούμε και την ποιότητα της απασχόλησης, διότι είναι αλλιώς να μιλάμε για αλλαστικές σχέσεις εργασίας. Τέλος πάντων, εγώ θα αυτό βέβαια θα κρυθεί στο μέλλον. Θα κρυθεί στο μέλλον, εννοείται. Αλλά να σας αντιστρέψω το ερώτημα. Ας πούμε ότι δεν υπήρχε. Δυστυχώς διαδικασία... δεν μπορώ να απαντήσω. Θα είναι ρητορικό το ερώτημα να το απαντήσω. Γιατί μπορούμε να κάνουμε ένα πιο interactive panel. Έτσι δεν είναι. Ναι. Πολυφωνία θέλουμε. Όλοι μιλούν για πολυφωνία. Όλοι θορυβούν για νομότητα. Να κάνω μια. Να αντιστρέψω το ερώτημα. Ας πούμε ότι δεν υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία. Δεν υπάρχουν 4 οριστικοί πλέον υπερθεματιστές. Και συνεχίζουμε στην ίδια κατάσταση. Πόσες θέσεις εργασίας θα σωθούν. Οι άνθρωποι του Μέγκα που αυτή τη στιγμή είναι παρατημένοι όταν έχουν πίσω τους τόσους ισχυρούς επιχειρηματίες. Ποιος θα τους σώσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν βάζουμε αυτά τα ερωτήματα. Εγώ προσωπικά αυτά τα ερωτήματα. Εγώ πάντως θα σας απαντήσω με ένα ερώτημα που σας βάζουν, που σας θέτουν, ότι πάτε να πολεμήσετε την παλιά διαπλοκή και αναφέρετε και τη νέα διαπλοκή και με ένα νόμο που κανείς δεν είπε ότι δεν έπρεπε να ρυθμιστεί το τοπίο και να υπάρχει ένας διαγωνισμός για την αδειοδότηση, αλλά ότι είναι ένας νόμος ή τέλος πάντων μια διαδικασία που έχει πάρα πολλές τρύπες. Και σε αυτές στάθηκε και ένας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επιφανής συνταγματολόγος, ο κύριος Χρυσόγονος. Και μπορώ να σας πω και εγώ ως νομικός ότι έχω αυτές τις απορίες, ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένα προσωρινό κόλλημα για αυτούς που είναι υπόδικοι. Εσείς και... ως νομικός το τεκμήριο της αθωότητας που γνωρίζετε. Και το ξέρετε, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά εσείς ως νομικός πρέπει να μου πείτε αν υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Θα μπορούσε να υπάρχει, για παράδειγμα, μέχρι να τελεσιδικήσει μια απόφαση, κάποιος να μην μπορεί να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό και να μπορέσει στην πορεία να το πράξει για να είναι και να φαίνεται η γυναίκα του Κέσσερα δίκαιη. Αυτό θα μπορούσε. Να σας μεταφέρω, για παράδειγμα, αυτό λεξί την πρόταση του κυρίου Χρυσόγονου. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα προσωρινό κόλλημα, σύμφωνα με το οποίο αυτός κατά το οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, εάν έχει την ιδιότητα του μέλους του ΣΟΥ ή διευθύνοντος συμβούλου ή προέδρου, θα πρέπει να απέχει από την άσκηση των καθηκόντων αυτών μέχρι να διευκρινιστεί το θέμα με αθώωση ή καταδίκη. Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά φαντάζομαι ότι αν πραγματικά είχα κάποιο πρόβλημα με κάποιον επιχειρηματία, θα μπορούσα να του κάνω συνεχώς μηνύσεις για να εφαρμόζεται αυτό που λέει ο κύριος Χρυσόγονος.
Απ' την άλλη, όσον αφορά το θέμα της νέας διαπλοκής, εμείς πριν στις 4 Ιουλίου, όπου κατατέθηκαν οι φάκελοι για τις υποψηφιότητες, φέραμε σε δημόσια διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο καταργεί αυτό το φαινόμενο που αφορά τις επιστροφές όσον αφορά τη διαφήμιση και τον τηλεοπτικό χρόνο. Και θεωρούμε ότι εκεί πέρα είναι ο τέταρτος πυλώνας της διαπλοκής, διότι μέσα από αυτό το σύστημα των επιστροφών, επιβραβεύσεων, ο καθένας το βαφτίζει στην Ελλάδα όπως θέλει, και οι νόμοι οι προηγούμενοι ουσιαστικά δημιούργησαν ένα θολό καθεστώς, τα κανάλια στραγγαλίζονται από μεσάζοντες και δεν υπάρχει καμία διαφάνεια, ούτε εγγυημένα φορολογικά έσοδα, ούτε εγγυής για τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι η διαδικασία της αδειοδότησης ήταν ένα σημαντικό βήμα κατά πολέμης διαπλοκής. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Θεωρώ ότι αυτή η νομοθετική παρέμβαση για την κατάργηση των επιστροφών, όπου δίνεται δωρεάν διαφημιστικός τηλεοπτικός χρόνος, όπου μία συγκεκριμένη μικρή ομάδα ενδιάμεσων αγοράζουν τηλεοπτικό χρόνο και σε είδος και σε χρήμα και το κράτος χάνει πολύ σοβαρά έσοδα, είναι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μια συζήτηση που πρέπει να σηκώσει και τον κλάδο. Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι 24η ανάμεσα 26 χώρες στην Ευρώπη στην οπτικοακουστική παραγωγή. Περίπου γύρω στο μέχρι το 2008 είχαμε περίπου 40 εκπομπές μυθοπλασίας και σήμερα έχουμε 4, εκ των οποίων οι 3 γυρίζονται στην Κύπρο. Άρα από πού θα προστατευτεί αυτή η απασχόληση που διαρριγνύουν τα μάτια τους όσοι πραγματικά ενοχλούνται με τις νέες ρυθμίσεις. Αυτές οι άδειες είναι για 10 χρόνια. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν 400 άτομα προσωπικό. Πλήρους απασχόλησης. Ναι. Και κάποιος μετά από 1-2 χρόνια, και εφόσον έχει δώσει 82 εκατομμύρια την πρώτη δόση και θα δούμε πώς θα δώσει την επόμενη. 82 το σύνολο, ναι. Ή κάποιος από αυτούς πει ότι παιδιά δεν βγαίνω, μπορεί να διώξει και ο κόσμος. Τι γίνεται, χάνει την άδεια. Χάνει την άδεια και προκυρήσεται νέα άδεια. Να. Αν κολλήσει, λέει εντάξει, δεν θέλω να συνεχίσω, αλλά βρει έναν άνθρωπο που μπορεί να του μεταβιβάσει αυτές τις ευθύνες και αυτές τις υποχρεώσεις. Ναι. Μπορεί να γίνει αυτό. Τι να σε ερωτήσεις απλών ανθρώπων. Εννοείται μετά την πρώτη δόση. Ναι, μετά την πρώτη δόση. Όχι, ναι. Πριν απαντήσει. Να δούμε την πρόταση που έχει κάνει ο κύριος Σαββίδης. Ναι, και γιατί έχουμε και πολύ δικαστικό δρόμο ακόμα μπροστά. Για να το δούμε λίγο. Я еще раз подтверждаю, что да, медиапространство греческое меня интересует. Εγώ επιβεβαιώνω εκ νέου ότι ο χώρος των media στην Ελλάδα με ενδιαφέρει. Я хочу иметь определенное отношение к медиабизнесу. Και θέλω να έχω συμμετοχή στο χώρο του media business. И готов во избежание сокращения людей. Και είμαι έτοιμος στα πλαίσια της προστασίας των θέσεων των εργαζομένων. Предложить любому каналу, который проиграл тендер. Να προτείνω σε οποιοδήποτε κανάλι από αυτά που έχασα το διαγωνισμό. И в том числе Кондоминасу, каналу Альфа. Και μεταξύ αυτών και στον κύριο Κοντομινά και στο κανάλι Альфа. Продать свой канал. Να πουλήσουν το κανάλι τους. А я гарантирую, что люди будут рабочие места будут сохранены. Και εγώ εγγυώμαι ότι οι θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν. Я смогу найти определенный алгоритм. Εγώ θα μπορέσω να βρω έναν αλγόριθμο. И попытаюсь войти в некую, я бы сказал, συνέργειο σε εμείς που выиграл лицензию. Και θα προσπαθήσω να μπω σε μια συνέργεια με τα πρόσωπα που κέρδισαν την άδεια. То есть я готов предложить условия тем, кто проиграл лицензию, таковые. Είμαι έτοιμος να προσφέρω τέτοιους όρους σε αυτούς που έχασαν την άδεια. Чтобы они позволили сохранить рабочие места. Που θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Τώρα, αυτή είναι η πρόταση από τον κύριο Σαββίδη. Δηλαδή, οποίος... είναι να πάρω τον Α. Ναι, λίγο να, πριν πούμε για να το εξηγήσει αυτό, από ποιον απευθύνεται αυτή η πρόταση και σε ποιον. Απευθύνεται από τον κύριο Σαββίδη, ο οποίος είναι πρώτος επιλαχών του διαγωνισμού, προς τον δεύτερο επιλαχόντα, τον Α, τον κύριο Κοντομινά, που έχει κάνει μήνυση στον κύριο Σαββίδη ότι ήταν λαγός σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτή η αγωγή, μάλλον όχι μήνυση, αυτή η αγωγή έχει έρθει και σε εσάς, από ό,τι ξέρω. Γιατί σε σχέση με τη διαδικασία να κηρυχθεί η άκυρη. Ναι, και λέει τώρα να πάρω την άδειά σου. Γιατί δεν μπορεί, έτσι. Ναι. Όχι με την άδεια, να μου δώσει το κανάλι, τον Α, με τους εργαζόμενους μαζί. Το οποίο εγώ προφανώς θα το δώσω στον κύριο Καλογρίτσα, στον κύριο Μαρινάκη, οι οποίοι δεν έχουν κανάλι. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνουμε. Έτσι είναι. Γίνονται αυτά γίνεται, τα πράγματα. Μπορεί να γίνει αυτό. Τι να σας πω τώρα. Εγώ είμαι γενικός γραμματέας. Όχι, δεν προβλέπετε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Σχολιάσω επιχειρηματικές. Θέλω να πω ότι η διαδικασία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αν οι επιχειρηματίες τα βρούνε,
Κοιτάξτε, αυτό. Πόλημα δηλαδή από εδώ. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω επιχειρηματικές επιλογές, ούτε έχουμε. Όχι, δεν θέλω να πω τις διαδικασίες, δεν υπάρχει κόλλημα. Όμως θέλω να πω έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Έχεις δύο παλιούς παίχτες, δηλαδή τον Αντένα και τον Sky, οι οποίοι θα μπουν πολύ γρήγορα στο παιχνίδι, ότι έχουν έτοιμους τους σταθμούς. Δεν θα κάνουν και τίποτα, μόνο θα δώσουν τα χρήματα. Και έχουμε και δύο καινούργιους, οι οποίοι πρέπει να βιαστούν αν δεν θέλουν να χάσουν μερίδιο από τη διαφημιστική αγορά. Το περιβάλλον θα είναι πιο ανταγωνιστικό και θεωρώ ότι αυτό είναι και μια δικλίδα ασφαλείας, ότι θα δούμε και πιο ποιοτικό τηλεοπτικό προϊόν. Δηλαδή, αν 1η-1η του 2017 δεν εκπέμψει κάποιος από τους καινούργιους, υπάρχει πρόβλημα. Καταρχάς, υπάρχει πρόβλημα για τους ίδιους, γιατί χάνουν μερίδια. Ναι. Και κανένας επιχειρηματίας, όταν βάζει αρκετά χρήματα, ξέρετε, επενδύεις κάπου που έχεις τουλάχιστον προσδοκίες ότι θα έχεις κερδοφορία ή τουλάχιστον θα κάνεις απόσβεση. Και αυτή τη στιγμή, επειδή ο αριθμός 4 βάζει νέους κανόνες, αλλά και νέους κανόνες σταθερότητας, και θέλω να το πω αυτό, δηλαδή ότι για 10 χρόνια αυτή τη στιγμή θα έχουμε 4 μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, και θεωρώ ότι προφανώς αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και στην αδειοδότηση των περιφερειακών. Αυτό πότε θα γίνει? Αυτό εμείς έχουμε πει επανειλημμένως ότι θέλουμε να συγκροτηθεί το ΕΣΟΡΟΥ, και μάλιστα ένα ΕΣΟΡΟΥ το οποίο η συζήτηση για το ΕΣΟΡΟΥ να μην αφορά μόνο το διοικητικό συμβούλιο, τους 5-7 ανθρώπους που θα είναι στην κορυφή, αλλά να δούμε πώς το ΕΣΟΡΟΥ θα είναι ισχυρό. Θα έχει νομική επάρκεια, θα έχει τεχνική επάρκεια, θα έχει γνώση. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ναι. Διότι ο ΕΣΟΡΟΥ όλα αυτά τα χρόνια το αφήσανε ουσιαστικά σε μια κατάσταση αδράνειας και αφυδάτωσης και από στελεχειακό δυναμικό. Και κάποιος από τηλεόραση και βάλει πρόστιμο, αυτό ήταν. Ναι, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Χωρίς το ΕΣΟΡΟΥ, δηλαδή το ΕΣΟΡΟΥ έχει. Το Σύνταγμα του έδωσε μία μόνο αποκλειστική αρμοδιότητα στο ΕΣΟΡΟΥ. Και αυτό έχει να κάνει με τις διοικητικές κυρώσεις αν αφορά το περιεχόμενο. Και αυτή τη στιγμή, αν ανοίξουμε τους τηλεοπτικούς δείκτες, θα δούμε 150 παραβιάσεις. Υπάρχουν δηλαδή εκπομπές οι οποίες διασπείρουν ρητορική μίσους, χουλιγκανισμό, ξενοφοβία, ομοφοβία, χρησιμοποιούν άσεμη γλώσσα. Υπάρχουν παιδικά κανάλια τα οποία δεν σέβονται καθόλου την παιδικότητα και ό,τι ισχύει και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την παιδική διαφήμιση. Κατανοητό αυτό. Λοιπόν, χρειαζόμαστε το ΕΣΟΡΟΥ και να πάψει να κρύβει τη Νέα Δημοκρατία πίσω από το ΕΣΟΡΟΥ. Διότι το τορπίλησε τη διαδικασία αυτή, την τορπίλησε επανειλημμένως. Τρεις φορές μέσα στη διάσκεψη των Προέδρων, ενώ εμείς είχαμε την υπομονή. Άρα, λοιπόν, να περιμένουν και την εκλογή του κ. Το Μητσοτάκη. Προχωράει και η διαδικασία για τις περιφερειακές άδειες. Αυτή είναι η. Οι οποίες ακόμα σκέφτεστε περίπου πόσες. Το πόσες δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κριθεί μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια. Για παράδειγμα, πληθυσμιακά κριτήρια. Να δούμε τα θέματα του ΑΕΠ, δηλαδή κάποιοι νομοί είναι πιο πλούσιοι από άλλους. Κανένα χρόνο θα μας πάρει αυτό. Τη μορφολογία του εδάφους. Με τον ίδιο τρόπο με τα. Ελπίζω να μας πάρει χρόνο. Δηλαδή, μέσα στη Γενική Γραμματεία με τον τρόπο που έγινε. Γιατί εδώ, αν λέτε ότι θα ακολουθήσετε λίγο πολύ τον ίδιο τρόπο, εντάξει, ούτως ή άλλως θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι, θα κάνουν καλύτερη φυσική κατάσταση αυτοί που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, φαντάζομαι. Ωστόσο, εδώ θα υπάρχει ένας κίνδυνος. Ότι λίγο πολύ ξέρει πώς είναι το παιχνίδι και πώς παίζεται. Από άποψη τζογαρίσματος. Γιατί ήταν και τζόγος. Σας είπα και πάλι, εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό ο οποίος ήθελε μεγιστοποίηση του οικονομικού τμήματος, διότι είναι δημοσιονομικό όφελος. Περασπίζουμε μην μείνουμε σε αυτό, συμφέρον. Να μείνουμε στο παράδειγμα, γιατί τώρα και δεν αναγκάζεσαι να πάνε. Δεν θα. Εντάξει, μπορεί ο κύριος Κυμπουρόπουλος από το Sky να βγει και το πρόσωπο της μέρας, δηλαδή την Πέμπτη τα ξημερώματα. Γιατί καθίσαν και αναλύσαν και δεν ξέρω, διαβάσαν τον παίχτη, τι έγινε. Πάντως κατάφερε και πήρε την πιο φτηνή άδεια. Νομίζω ότι τώρα θα πάνε πιο ψηλιασμένοι. Ο σταθμός, ο οποίος θέλω να το πω επί 1,5 μήνα, άφηνε καθημερινά υπόνοιες ότι είναι ένας διαγωνισμός που είναι καθόλου αδιάβλητος. Ναι. Τώρα όμως μετά. Όχι, θέλω να το πω αυτή την υποκρισία, διότι ας πούμε τώρα ο δικηγόρος του Α, ο κύριος Λαζαράτος, ζητάει να δει τα πλάνα από τις κάμερες, ενώ με δικό του άθρο και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στα δικαστήρια θεωρούσαν ότι το να βάλουμε κάμερες στους διαδρόμους για να προστατέψουμε τη διαδικασία είναι Big Brother και ότι προσβάλλει βάναυσα την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια. Επειδή με επιστρέψατε στη διαδικασία, να επιστρέψω τότε εγώ στην ιστορία Σαββίδη και Κοντομινά, γιατί ούτως ή άλλως μέχρι να οριστικοποιηθεί, να περάσουν αυτές οι 90 μέρες, έχουμε και διάφορα δικαστικά έτσι, εμπόδια για εσάς. Έχουμε και τις αγωγές, έχουμε και την αγωγή του κυρίου Κοντομινά. Τον κατηγόρησε ότι είναι λαγός και ότι λίγο πολύ έπαιξε το δικό σας παιχνίδι σε αυτό το. Σε αυτή την ιστορία της. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Εγώ τι να απαντήσω στο τι θα πει ο κύριος Κουντομή. Εμείς απαντάμε ότι η διαδικασία ήταν απολύτως διάφανη, κρυστάλλινα διάφανη. Κουραστήκαμε και εμείς πάρα πολύ για να τη φτιάξουμε. Δεν ήταν μόνο οι συμμετέχοντες. Και να ξέρετε, με ένα πολύ ασύμμετρο μηντιακό περιβάλλον, όπου καθημερινά αφήναν υπόνοιες, υπαινιγμούς, κατηγορίες,
Κύριε Γενική, ποιος τη σκέφτηκε όλη αυτή τη διαδικασία? Αυτή η διαδικασία έχει... Μιλήσατε κάπου και την πήρατε, δηλαδή πώς? Όχι, έχουμε κάνει μία μελέτη, αναθέσαμε και σε επιστήμονες ειδικούς που ειδικεύονται σε θέματα δημοπρασιών, θεωρίας δημοπρασιών. Το λέω πολύ καθαρά για μας, ο στόχος μας ήταν να μεγιστοποιήσουμε τα χρήματα που θα πάει πίσω στον ελληνικό λαό. Από κάποιο άλλο κράτος που την εφάρμοσε και είπατε κάπως έτσι. Δεν την πήραμε από κάποιο κράτος, την παραμετροποιήσαμε βάσει τις δικές μας ιδιαιτερότητες. Είναι ελληνική πατέντα δηλαδή. Είναι ελληνική πατέντα. Πιστεύω θα γραφτούν αρκετά επιστημονικά papers για αυτή την πατέντα. Δεν είχαμε καμία πρόθεση, το λέω δημοσίως, ούτε να κουράσουμε τους ανθρώπους που συμμετείχαν. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και ανθρώπους, απλούς δημοσίους υπαλλήλους και την ελληνική αστυνομία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες βοήθησαν σε αυτή τη διεξαγωγή. Ήταν ένα πολύ σύνθετο project και οι οποίοι το κάναν αφιλοκερδώς. Είπαμε για τις περιφερειακές. Γιατί... Και δείχνει, συγγνώμη που σας διακόπτω, δείχνει ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε το χώρο του δημοσίου. Ότι όταν το κράτος δουλεύει συντεταγμένα, μπορεί να παράγει αποτελέσματα. Με τις θεματικές τι θα γίνει, με τις θεματικές άδειες? Οι θεματικές άδειες έχουμε δεσμευτεί από μια κοινή υπουργική απόφαση και από μια μελέτη της Deloitte Tass ότι η τιμή εκείνης δημοπρασίας θα ήταν 3 εκατομμύρια, διότι με βάση τα δεδομένα της αγοράς, 4 άδειες δικαιολογούν μια βιώσιμη κατάσταση σε αυτά τα επίπεδα. Εάν πραγματικά δούμε νέα δεδομένα στην αγορά, εμπράκτως, δηλαδή ότι η διαφημιστική αγορά τελικά δεν είναι 200 εκατομμύρια, είναι 300 εκατομμύρια, ενδεχομένως επειδή κυκλοφορεί μαύρο χρήμα, επειδή υπάρχει υποτιμολόγηση, επειδή υπάρχουν ασύμμετρες διαπραγματεύσεις σε όλο τον κύκλο τον αξιακό της αλυσίδας, ενδεχομένως τότε να προκηρυχθούν και άλλες θεματικές άδειες, με βάση βέβαια και τη χωρητικότητα των πολυπλεκτών. Διότι έγινε επίσης πολύ μεγάλη κουβέντα. Όχι, υπάρχει. Υπήρχε μια, ξέρετε κάτι, ακούγομαι ίσως λίγο επιθετικός, αλλά εμένα ποιο είναι το πρόβλημά μου? Ότι εμείς δεν έχουμε πολύ χρόνο να αναλύσουμε τα επιχειρήματά μας. Εν αντιθέσει με πολλούς εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι βγαίνουν με χαρακτηριστική ευκολία, αφήνουν κατηγορίες και εικόνες. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η συζήτηση για την αδειοδότηση με κάποια επιχειρήματα απίστευτα έολα, γελάει κανείς, δηλαδή ότι το φάσμα ήταν απεριόριστο. Στη συνέχεια πήγαμε ότι είναι περιορισμένο, αλλά κανένας δεν έψαξε να δει τις συστημικές παραμέτρους που παίζει η DJA, τους χωρητικότητα των πολυπλεκτών. Είναι μεγάλη συζήτηση και αφορά ιδιαίτερα και τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στα σύνορα. Και για τις ευθύνες που ενδεχομένως αναζητούν. Άρα δηλαδή οι θεματικές, να καταλήξουμε ότι οι θεματικές δεν είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Εγώ θα επιμείνω στις θεματικές και σε σχέση με τη διαδικασία. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Μετά την εμπειρία και το πώς παίχθηκε το παιχνίδι, γιατί παιχνίδι ήταν αυτό, όπως είπατε κι εσείς, πώς θα γίνει με τέτοιο τρόπο σε αυτή τη νέα διαδικασία, ώστε αυτή η εμπειρία να είναι προς όφελος του δημοσίου για περισσότερα χρήματα και να μην αναλυθεί, γιατί και άλλοι θα αναλύουν. Θα καθίσουν να αναλύσουν πώς παίξανε και μπορεί να υπάρχει και μια συμφωνία μετά από αυτή την εμπειρία και να πούνε, τώρα ξέρουμε. Αυτό θα είναι λέτε, κάτι στο οποίο δεν μπορεί κάποιος να αναλύσει, αλλά θα είναι κάτι καινούργιο. Αυτό που λέτε, για παράδειγμα, όλα αυτά τα ζητήματα, τα θέματα ασφάλειας, τα θέματα τήρηση εμπιστευτικότητας κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, τη μόνωση των δωματίων, το να μην υπάρχουν. Πώς να το πω, κοργή και άλλες δυνατότητες να φεύγει η πληροφορία. Το να υπάρχουν, να έχουν περαστεί με αμοβολές, με φύλλα αμοβολής, τα τζάμια στα οποία ήταν συμμετέχοντες. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτό. Το να υπάρχουν ενδεχόμενα καρτέλ πριν τη δημοπρασία είναι θέματα τα οποία προφανώς όποιος θέλει να πετύχει μια δημοπρασία τα λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του. Εμείς θέλουμε επόμενη δημοπρασία και αδειοδότηση για τα περιφερειακά κανάλια που πρέπει να γίνει σύντομα για λόγους πολυφωνίας. Και για λόγους επιτέλους να πάει και λίγο χρήμα στα περιφερειακά κανάλια που αυτή τη στιγμή τα περιφερειακά κανάλια εισπράττουν γύρω στα 4-5 εκατομμύρια από τα 200 της περιβόητης διαφημιστικής πίτας. Και αυτή είναι πολύ πιο σοβαρή συζήτηση που δυστυχώς δεν γίνεται στα κανάλια. Εμείς, εάν το ΕΣΟΡΟΥ που ελπίζουμε ότι θα συσταθεί θέλει να συνδράμουμε σε αυτό σαν τεχνογνωσία, πιστέψτε μας ότι θα το κάνουμε με πάρα πολύ. Και εγώ επιμένω και για τις τέσσερις εργασίες ότι εάν δοθούν για περιφερειακά κανάλια ή και θεματικά, να απορροφήσει και κόσμο. Mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι στα περιφερειακά κανάλια ενδεχομένως η μεγιστοποίηση του οικονομικού... Και η Αθήνα, για παράδειγμα, θα έχει περιφερειακά. Ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τα κριτήρια του πληθυσμού του ΑΕΠ, διότι κάποιες περιφέρειες είναι πιο πλούσιες και επομένως το τίμημα αγοράς κατοχής μιας άδειας πρέπει να είναι πολύ πιο υψηλό σε σχέση με μια κεντρική Μακεδονία, είναι μια μεγάλη περιφέρεια. Σε σχέση τώρα... Θα έχει όμως πολύ μεγάλη αξία και θέλω να το πω αυτό και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης να είχαμε ένα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλι για να μπορούμε και εδώ
να δούμε μεγάλα στούντιο, μεγάλες υποδομές. Η Θεσσαλονίκη είναι και χαιρόμαστε που είναι, διότι το πρώτο μας μέλημα εμείς ως Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ήταν να ανοίξουμε τη δημόσια τηλεόραση που κάποιοι την κλείσαν. Έτσι. Αλλά θα ήταν ευτύχημα να δούμε σε αυτή την πόλη που όλοι γνωρίζουν και την ιστορία της και τον πολιτισμό της και όλοι ξέρουν ότι στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να έρθει και να μην περάσει καλά. Έχει μια αύρα θετική. Άξι. Γιατί λοιπόν αυτή η πόλη να μην είναι πόλος έλξης επενδύσεων για οπτικοακουστικές παραγωγές και να καθόμαστε εδώ τώρα και να συζητάμε δηλώσεις μεγαλοκαναλαρχών οι οποίοι προφανώς δεν θέλουν πάντως να πληρώσουν. Ο κύριος Σαββίδης στη ρέδρα του εδώ την έχει έτσι, σε σχέση με τα συμφέροντα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο τα κανάλια και δεν κλείνει κανένα κανάλι. Αυτό το οποίο θα γίνει με το Star, τον Α και τις υποψήφιες εταιρείες που δεν πέτυχαν στο διαγωνισμό είναι να μην εκπέμπουν σε ψηφιακό σήμα. Έχουν όμως υποδομές, έχουν know-how, μπορούν να παράγουν περιεχόμενο, μπορούν προφανώς να συνεργαστούν να πάνε, δηλαδή, με άλλους σταθμούς και βεβαίως να παίξουν, να εκπέμψουν και σε συνδρομητική τηλεόραση και σε δορυφορική. Το λέω διότι όταν ξεκινήσαμε την πρώτη συζήτηση για τον νόμο, οι εκπρόσωποι των ίδιων καναλιών μας λέγανε δεν χρειάζεται να κάνετε αδειοδότηση. Ούτε πολλά λεφτά θα βγάλετε, ούτε έχει νόημα. Εδώ υπάρχει Web TV, υπάρχουν over the top τηλεοράσεις, δηλαδή είναι YouTube ας πούμε τηλεόραση, να εκπέμπει ας πούμε το Mega σε YouTube. Και ξαφνικά πετάμε στο βρόντο, ας πούμε, στον κάθε αχρήστων τις νέες τεχνολογίες, ενώ πιο πριν τις χρησιμοποιήσαμε. Mm-hmm. Πριν λέγανε μην βάλετε αριθμό 4, αλλά προφανώς η διαφημιστική αγορά έχει μειωθεί. Θέλουμε διαφάνεια, αλλά δεν θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με τις επιστροφές διαφήμισης και το μαύρο χρήμα που διακινείται πριν σας μεταξύ των μεσαζόντων. Υπάρχει και αυτή η ερώτηση σε σχέση με την απώλεια εσόδων, επειδή θα κλείσουν αυτά τα κανάλια. Αν έχετε κάνει μια εκτίμηση για το πόσο θα είναι αυτά και τι θα γίνει με τη ρύθμιση των χρεών αυτών των καναλιών. Αν κλείσουν, έτσι. Αν κλείσουν. Η ρύθμιση των χρεών των καναλιών θα ισχύσουν όλοι οι κανόνες όπως ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αυτή τη χώρα, οι οποίες έχουν χρέη. Θα είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Η απώλεια των εσόδων πιστεύω θα υπερκαλυφθεί, διότι αυτά τα κανάλια ή πολλά από αυτά λειτουργούσαν με θαλασσοδάνεια τα οποία επιβάρυναν τις πλάτες του ελληνικού λαού. Έτσι. Εμείς γι' αυτό κάναμε τα μνημόνια, για να σώσουμε τις τράπεζες. Αυτό δεν είναι. Και πιστεύω επίσης ότι νέο επενδυτικό αίμα, νέα χρηματοδότηση μέσα σε μια αγορά χυμαζόμενη όλα αυτά τα χρόνια θα δημιουργήσει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. Ας περιμένουμε λίγο. Ας μην πανικοβάλλονται και οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, αυτές οι δηλώσεις του κ. Σαββίδη μάλλον δείχνουν ότι εδώ υπάρχει μια κινητικότητα. Εγώ θέλω να το πω αυτό και το πιστεύω. Θα δημιουργηθούν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από όσους νομίζουν ότι θα χαθούν. Και θέλω επίσης να πω ότι ήδη η κυβέρνηση έχει λάβει κάποιες πρωτοβουλίες να προστατεύσει την εργασία στον κλάδο. Και κλείνω σε αυτό και συγγνώμη. Πάνω σε αυτό όμως. Γιατί αισθάνομαι και άσχημα χθες στη ΔΕΘ, είδα και τους απολυμμένους της Coca-Cola. Και μας είπαν έχετε δίκιο, είναι καλό αυτό που κάνετε, αλλά εμάς μας ξεχάσατε. Είμαι απολυμμένος και το αγγελιοφόρο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό. Αλλά αυτά τα 360 ευρώ που λέτε, αυτό. Όταν ήμασταν άνεργοι στην ΕΡΤ, έψαξα να το βρω κι εγώ, γιατί έχω λίγα χρόνια για να βρω σύνταξη και έπρεπε να βρω. Υπάρχει μια περίπτωση όσοι είναι κοντά στη σύνταξη να πάρουν επιδοτούμενη θέση. Υπάρχει όμως ένας όρος που λέει τον εργοδότη ότι δεν πρέπει να κάνεις καμία απόλυση. Καλά κάνει βέβαια και το λέει, γιατί θα διεχνεί τους κανονικούς, θα παίρνει επιδοτούμενες θέσεις. Από την άλλη, πάω σε ένα εργοδότη και μου λέει: ναι, ρε φίλε, να σε πάρω, αλλά όλο αυτό το διάστημα που θα σε έχω σένα δεν μπορώ να κάνω ούτε μία απόλυση. Εύλογο. Και δεν με πήρε. Και είναι πολύ εύλογο αυτό. Ναι, εύλογο. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολα περίπου. Εύλογο και από τη μεριά μας όμως να διασφαλίσουμε ότι όπου πάνε κρατικοί πόροι προς ενίσχυση και προστασία της θέσης εργασίας και οι εργοδότες δεν θα κάνουν καταχρηστική εφαρμογή της νομοθεσίας. Είναι για 24 μήνες αυτή η βοήθεια την οποία κάνουμε. Τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Πιο σημαντική όμως απ' όλα, να σας πω την αλήθεια, είναι ότι για πρώτη φορά καταλάβαμε σε αυτή τη χώρα ότι κάποιοι άνθρωποι, σοβαροί επιχειρηματίες, θέλανε να επενδύσουν γύρω στα 350 εκατομμύρια στην τηλεόραση. Μέχρι τώρα το μόνο το οποίο βλέπαμε ήταν απολύσεις, έτσι, και επίσης και ολιγοπωλιακές σχέσεις και σε άλλες συναφείς κλάδους. Υπάρχουν και στάσεις για τα πρόσφατα, δεν τελειώνει η συζήτηση. Στη διακίνηση του τύπου. Να το χαλαρώσουμε λίγο. Μακάρι να πάμε. Τι σας ζόρισε πιο πολύ εκεί σε αυτές τις μέρες που ήσασταν εκεί πέρα? Μάλλον εσείς δεν ήσασταν. Εγώ ήμουν απ' έξω, διότι υπήρχαν πολλές διαφημίσεις που λέγανε. Πού θα ήσασταν καλύτερα προπονημένος την επόμενη φορά? Εγώ ήμουν απ' έξω, διότι υπήρχαν πολλές διαφημίσεις που λέγανε ότι είμαι Big Brother και θέλω να ελέγξω την πληροφορία. Και τελικά οι μόνοι που είχαν πρόσβαση στις κάμερες ήταν οι εκπρόσωποι των καναλιών. Και η Επιτροπή βέβαια.
Είχα όμως τεράστια αγωνία. Οφείλω να σου πω ότι ακόμη δεν έχω ηρεμήσει, διότι καθημερινά εισπράττουμε κι εμείς μία πίεση και έναν πόλεμο που δεν εκφράζεται μόνο σε επίπεδο δικαστικό. Το γεγονός ότι έχουμε λάβει πάνω από 80 δικόγραφα, μηνύσεις, αγωγές. Διέχετε και απειλές άλλου τύπου? Όχι, απειλές άλλου τύπου δεν έχω. Mm-hmm. Δεν θέλω να μην πάμε αλλού την κουβέντα. Mm-hmm. Και θέλω να επίσης να πω ότι για πρώτη φορά το κράτος έβαλε κανόνες. Πόσα και πραγματικά και οι συμμετέχοντες τους δέχτηκαν. Πόσα χρήματα περιμένατε? Εγώ προσωπικά περίμενα γύρω στα 60 εκατομμύρια. Συνολικά. Το γράψατε σε ένα χαρτάκι. Συνολικά, συνολικά. Συνολικά, διότι κοιτάξτε να δείτε, όταν όλοι οι καναλάρχες βγαίνουν και λένε ότι δεν βγαίνω, ότι κάνω υπερπροσπάθεια για να σώσω τους εργαζόμενους, ασχέτως αναπολύω κτλ. Η διαφημιστική αγορά έχει πέσει και ξαφνικά προκύπτει αυτό το νούμερο. Αλλά για μένα, σας το λέω και πάλι, δεν πανηγυρίζω ούτε για το νούμερο. Χαίρομαι μόνο επειδή μπήκαν κάποιοι κανόνες ονομίας, mm-hmm. ότι ακόμη και οι πιο ισχυροί άνθρωποι στον χώρο των media ακολούθησαν τους νόμους και τους κανόνες του κράτους. Πού θα προπονηθείτε καλύτερα για τον επόμενο διαγωνισμό? Δηλαδή, πού είδατε ότι τα πλάνα του προπονητή δεν ήταν καλά και πρέπει λίγο έτσι να τα βελτιώσετε? Κοιτάξτε, δεν περιμέναμε ότι θα κρατήσουν τόσες πολλές μέρες και ώρες. Δηλαδή γίνανε γύρω στα 350 γύρους. Και ξανά θέλω να συγχαρώ και την Επιτροπή και την Ελληνική Αστυνομία και όλους όσους βοήθησαν να γίνει ο διαγωνισμός σωστά, αδιάβλητα. Δεν περιμέναμε τόσες πολλές μέρες ότι θα κρατήσει. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσουν τη δική μας μεθοδολογία, διότι κάθε φορά πρέπει να παραμετροποιείς. Δηλαδή στα περιφερειακά κανάλια που λέτε, οι πολυπλέκτες μας τώρα χωράνε τουλάχιστον 7 κανάλια αναπεριφέρεια. Επομένως, ο ανταγωνισμός και το τίμημα είναι κάπως διαφορετικά. Για μένα πιο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε το θέμα της διαχείρισης πώλησης του διαφημιστικού χρόνου και να μπορέσει να έρθει να έχει χρηματοδότηση και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, όχι για κάποιο λόγο επειδή εγώ ξαφνικά αγαπάω την περιφέρεια ιδιαίτερα περισσότερο από άλλους πολιτικούς κτλ. Απλώς για πάρα πολύ απλούς λόγους, ότι είναι θέμα δημοκρατίας και πολυφωνίας ουσιαστικής. Και επειδή η Ελλάδα είναι μια πολύ όμορφη χώρα και έχει, πρέπει να αναδείξει τις τοπικές ιδιαιτερότητες και την τοπική ζωή. Δεν γίνεται να βασίσεις στον τουρισμό και να μην έχεις τηλεοπτικούς σταθμούς, οπτικοακουστικές παραγωγές, να έχεις νέους ανθρώπους σε όλο το, σε ένα ευρύτερο κλάδο και αυτοί οι άνθρωποι να μην παίρνουν τα κίνητρα και τις δυνατότητες. Μια διευκρίνηση. Ανά πάσα στιγμή είπατε ότι κάποιος, αν μετανιώσει ή δεν πάει καλά, μπορεί να επιστρέψει στην άδεια. Εάν μετανιώσει κάποιος από αυτούς τους τέσσερις, θα χάσει ήδη τα 3 εκατομμύρια της εγγυητικής και θα έρθει ο επόμενος, με τα λεφτά, πελαχώντας ο κύριος Σαββίδης. Με τα λεφτά όμως που έδωσε ο Σαββίδης. Με τα λεφτά που έδωσε ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Κοντομήρας. Και το παράβολο, γιατί είναι και 30.000 νομίζω ήταν το... Καλά, τα παράβολα του ελληνικού δημόσιου έχει σπράξει 350.000 και από τις μηνύσεις. Επειδή εμείς θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι σωστά και δεν φοβόμαστε τις μηνύσεις, να μας κάνουν και άλλα, να μαζεύουμε και άλλα χρήματα υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να τα ξαναπούμε. Και όλα θα κρυθούν και στην πράξη, έτσι. Βεβαίως. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με ένα, να απαντήσουμε στο ερώτημα, αν μπορούμε, αν φέτος θα χτυπήσει το σχολικό κουδούνι για τα Προσφυγόπουλα.